Αφού ο Φώτης κάθε τρεις και λίγο πηγαίνει στις Ρίας να δει αν ξεραίνονται τα φυτά της. Τώρα θα έχει το δικό σας κήπο να ασχολείται. Παιδιά, πάντως εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι κάνουν αυτά τα πράγματα. Κάθονται και καίνε τα κεφαλικά τους κύτταρα για τεχνητή χαρά. Ενώ θα μπορούσαν να κάνουν σεξ που είναι αληθινό, είναι τσάμπα και. Έχεις πραγματικό λόγο να είσαι χαρούμενο. Και ρωτώ, γιατί δεν τα πήγατε στην αστυνομία. Να σου πω κάτι, φίλε. Παίζει. Αυτό το εξαρτηματάκι που υπάρχει στον εγκέφαλο και το πειράξαμε για να αλλάξουμε το βιολογικό ρολόι, να το κάψαμε ή να έχει πάθει καμία βραχυκύκλωμα και έχει χαζέψει τελείως. Ξέρετε τι, τα πιο απαιτητικά φυτά που έχω είναι πίσω στην αποθήκη. Α, ναι, τι φυτά! Παπαρούνες, σπάνιο είδος, από την Ασία. Κι εγώ πήρα λουλούδια. Πού? Όχι εδώ έξω στο μπαλκόνι, έλα. 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 Πώς έτσι. Έλα. Αυτά είναι τεντρίλια, φούντα, χασίς. Ρανιά. Ψιλοτρέχεις. Τι θες να κάνω, αγάπη μου, έχω να πορπαγκάς με στα ναρκωτικά. Καλησπέρα σας. Άδεια και δίπλωμα. Αγία μας ακολουθεί. Του φανήκαμε, είπα. Θα πάω σπίτι. Τι, γιατί να πάμε σπίτι. Τι να πάμε, παρέα στο βουνό να μας βοηθεί, θα ξεφορτώσουμε τις γλάστρες. Ράνια, μια χαρά, ευγενικό παιδί φάνηκε. Τι κάνει ο James White στην κουζίνα μου. Ο Μάκης τον έφερε. Γιατί, Μάκη. Για να σου ζητήσει συγγνώμη. Μιχάλη μου, τι κάνει, συγγνώμη, σώσε να περιμένεις. Τι ασκαλένε. Τώρα δέσαμε. Επειδή στη ζωή συμβαίνουν διάφορα πράγματα που δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας, συνήθως ψάχνουμε έναν άνθρωπο για να τη μοιραστούμε. Θα μπορέσει όμως μόνο ένας άνθρωπος να μας καλύψει όλα τα κενά. Ή μήπως μερικές φορές χρειάζεται να του βρούμε και βοήθεια. Κι αν ούτε δύο διαφορετικοί άνθρωποι μας καλύπτουν, θα μπορέσουμε να αντέξουμε την πολυκοσμία. Ήθελα να βάλω λίγο κρασί. Τόση ώρα εδώ μέσα κανείς δεν έκανε τον κόπο να μου προσφέρει κάτι. Θα σου βάλω εγώ. Δεν θέλω να πιάσει τα πράγματά μου. Μπα, περάσαμε στον ελληνικό. Ο πληθυντικός σου πάει για να διατηρούμε τις αποστάσεις και εσύ τις κατήριξες από τη στιγμή που μπήκε σπίτι μου. Δεν ήρθα μόνος μου. Ο Μάκης με έφερε. Σε ανάγκασε! Κανείς δεν πρόκειται να με αναγκάσει να κάνω κάτι που δεν θέλω. Ακριβώς αυτό λέω. Άρα εγώ καλώς έκανα και κατήρισα τον πληθυντικό, αλλά εσύ κακώς έκανες που ήρθε σπίτι μου. Γιατί? Γιατί δεν μ' αρέσει να βλέπω την προσωπική μου ζωή με τη δουλειά μου. Δεν έχεις καμία δουλειά εδώ μέσα. Εξάρεση. Yes! Εξάρεση. Έχει πολύ φάνατο ο δικό σου, έτσι. Ναι, είναι που του φαίνω γούρι. Μιχαλή. Έτσι, έτσι. Συγγνώμη. Κωνσταντίνο δεν το λένε το κόμμα τη Λίλα. Εσύ ράψτο. Αρκετές ζημιές έκανε σήμερα. Εντάξει, ωραία όλα αυτά, αλλά δεν το αφήνουμε να παίξουμε κάτι όλοι μαζί. Τι είσαι μόνο σου. Καλά, οι άλλοι τι λένε το σειρά μέσα. Δεν ξέρω. Αλλά αφού δεν ακούγονται σπασίματα, καλά πάει το πράγμα. Λιλάκι μου, να σου πω λίγο. Ναι, πες. Ναι, όχι εδώ. Πού να σηκώνουμε, ρε Κατερίνα, πες. Λίλα μου, αυτό που θέλω να σου πω, δεν θες να το πω εδώ. Όχι, ρε γάμματο, δεν έχω τσιγάρα. Θα να πάρω. Τώρα! Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Με πεθαίνει το άγχος. Αφού σε πεθαίνει το άγχος, τι θέλεις τώρα. Να σε πεθάνει και το κάπνισμα. Δεν παίρνω λιμουζίνα, θα πάρω τα μάξι της Ράνιας. Τι, πες ότι δεν είμαι εδώ. Σε άκουσε που κακάριζες. Η τιμωρία μου είναι που είμαι χαρούμενος άνθρωπος. Τι κάνετε, ρε! Τι λέει, πώς την παλεύεις? Μπορώ να μπω λίγο μέσα. Ένα, τώρα έρχεται η Λίλα έξω. Και γιατί δεν μπορώ? Αν μπεις μέσα, θα χάσεις τα μάτια σου. Μέσα στο δωμάτιο έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει και πολλές αποθέσεις. Αν πας εσύ από δαλτονισμό, το ανοίξεις να βλέπεις σκιές, αυτό θα σου μιλήσει πανωτιά. Θα έχεις τάσει προς έμετο. Κωνσταντίνε, τι κάνεις? Τι κρατάς την πόρτα? Λεβαδιακός Εθνικός Αστέρας 02. Ναι, έχουμε βάλει κόλλα για να κολλήσει το μετεσέ και πρέπει να μείνει έτσι για να πιάσει, μωρό μου. Ναι, αυτό που είπε η Λίλα. Τι πάθατε, ρε, ανοίξτε ρε, θέλω να παραβάρω τσιγάρα. Περίμενε, Μάκη μου, έχουμε βάλει κόλλα στο μετεσέ. Να σου πω, Κωνσταντίνε, η Κατερίνα μου είπε ότι θες να μιλήσουμε, ε. Ναι. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν στο δωμάτιό μου. Γιατί είσαι στο σαλόνι? Θα στα χαλάσουμε το μετεσέ, ρε Κωνσταντίνε, αγόρια. Τόση ώρα κάναμε να το φτιάξουμε. Αυτή η πόρτα δεν έχει μετεσέ. Λυσάξατε.
Θέλω να πάω να πάρω τσιγάρα. Τι γίνεται? Της λαντάνας. Το χώρο είναι όντως το ωραιότερο δωμάτιο του σπιτιού. Θέλω να πάω να πάρω τσιγάρα. Θέλει κανείς τίποτα? Αν δεν θες να μπλέξεις τα επαγγελματικά με τα προσωπικά, τότε γιατί έβαλες το φίλο σου να κάνει το σοφέρ μου? Ήταν λάθος μου. Αν και έξυπνη κίνηση. Ευχαριστώ. Πάντως, αν ήθελες να μάθεις περισσότερα πράγματα για μένα, μπορούσες απλώς να με ρωτήσεις. Δεν κατάλαβα. Νομίζω ότι ενδιαφέρομαι για σένα. Καλά, αυτό είναι εμφανές. Αλλά μην αισθάνεσαι άσχημα, γιατί αν ποτέ γίνεις διευθύντρια σε κάτι, θα συνειδητοποιήσεις ότι το να σε ερωτεύονται οι υπάλληλοι σου είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Λυπάμαι που θα απογοητεύσω τη ματαιοδοξία σου, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Ο μόνος λόγος που είπα στο Μάικ να γίνει σοφέρ σου ήταν για να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες για σένα που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω στο μικρό ενδοεταιρικό μας πόλεμο. Και πώς εξηγείς όλη αυτή τη μανία μαζί μου? Εγώ έχω μανία μαζί σου, ή με έχεις βάλει να δουλεύω στις τουαλέτες? Αν μου υποσχεθείς ότι θα εγκαταλείψεις τις βλέψεις σου για τη θέση της διεύθυνσης marketing, τότε δεν έχω κανένα λόγο να μην έχω μια καλή συνεργασία μαζί σου. Καλύτερα να με απολύσεις. Γιατί? Γιατί θέλω τη θέση σου. Και το γεγονός ότι φοβάσαι τόσο μου δείχνει ότι έχω ελπίδες σου. Ωραία μου, έλα να κάτσεις. Όχι. Γιατί, τι έχεις? Το συνεργάτη μου θέλει, το θυμάσαι? Ναι, να πάθε κάτι. Σε είδε με ένα μοντέλο του FF, κάποιον Μιχάλη. Τι κάνουμε τώρα, πάμε πεις? Είναι σωστό που καθόμαστε απ' έξω από την πόρτα και κρυφακούμε? Μα ρε Φώτη, θα μας τα πει μετά, ούτως ή άλλως. Ε, ωραία, ρε Κατερίνα, αυτό μας τα πει, τι κάθομαστε σαν τις κατίνες έξω από την πόρτα? Μα δεν καθόμαστε για το κουτσομπολιό, παιδάκι μου. Καθόμαστε μπας και φάει ξύλο. Ε, και τι έγινε, ρε Κωνσταντίνε, τώρα θα μου κάνεις θέμα? Συνεργάζομαι με πολλά μοντέλα, έλα. Ναι, αλλά με αυτόν φιλιόσασταν. Ναι, για τις ανάγκες της φωτογράφησης. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Αλλά ο Στέλιος μου είπε ότι ο φωτογράφος δεν φαίνεται πουθενά. Και θα μου κάνεις θέμα, ρε Κωνσταντίνε? Επειδή ο Στέλιος δεν βλέπει καλά. Κοίτα ψυχραιμία. Αν να σε απαντήσω, θα πάρω συμβουλή από τη Λίλα. Ναι, άσε, την έχω προλάβει εγώ. Τι λες, ξύμουν, δεν έχεις τέτοιες σκέψεις. Δηλαδή δεν φιλιώσουν με Μιχάλη? Ποιον? Με ένα μοντέλο. Δεν θυμάμαι τώρα, ο Μιχάλης ήταν ένας, Μάνος ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ, γιατί δεν μίλησαν πολύ. Γιατί εκείνη την μέρα ήταν που η Κατερίνα είχε σκολικοειδίτιδα. Ποια σκολικοειδίτιδα? Όχι, τα μπέρδεψε. Τη σκολικοειδίτιδα την είχε πει στο Μιχάλη. Εγώ φεύγουμε. Ε, κάτσε, γιατί? Ε, τι γιατί? Γιατί αν δεν τη δώσει ξύλο αυτό, θα μπορούσα να βάλω εδώ. Έλα, ρε Φώτη. Καλά, μην είσαι, να μάθαινε. Τι με τρελάνεσαι, παιδί μου? Πότε έπαθε η Κατερίνα σκολικοειδίτιδα? Γαστεντερίτιδα έπαθε. Ναι, μία ίωση η οποία την είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, ρε Κωνσταντίνα. Έλα τώρα, σταμάτα, τι έπαθε, αφού δεν ξέρει ότι με παλαβεί για σένα. Το ξέρω. Το ξέρω. Η τουαλέτα πού είναι? Αριστερά εκεί. Θα είναι η Λίλα. Μέσα. Ευχαριστώ. Η τουαλέτα πού είναι? Μέσα, αλλά μην πας καλύτερα. Γιατί? Ε, πολύ φασάρια. Κάραξε εδώ που έχει ησυχία. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλά, την ομιλία. Γίνεται τη πόπηση, μου φαίνεται. Κάθε δωμάτιο και καημός. Και πότε θα σταματήσει να χτυπάει αυτό το γα***? Μαζί. Γιατί? Έτσι. Καλά, παιδάκι μου, πώς ήσουν τόσο ψυχραιμή, μου λες? Α, όταν σε κατηγορούν ότι απατάς, δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να χάνεις την ψυχραιμία σου. Ότι το γλίτωσε και από αυτό, τι να πω. Ό,τι και να έχει γίνει, πάντα υπάρχει ένας τρόπος να το καλύψεις. Αρκεί να σκεφτείς αρκετά γρήγορα. Αν υπήρχε πανεπιστήμιο του έρωτα, ξέρω ποιο μάθημα θα έκανες. Τις παράλληλες σχέσεις. Αν υπήρχε πανεπιστήμιο του έρωτα, εγώ θα δίδασκα όλα τα μαθήματα. Και αν ήμουν τυχερή, θα είχε και πρακτικά. Ωραία. Και να σου πω τώρα, τον Κωνσταντίνο πώς θα τον ξεφορτωθούμε, μου λες? Απαλά. Δεν θα τον ξεφορτωθούμε, έτσι θα καταλάβει ότι κάτι πάμε να κρύψουμε. Ωραία, και τι θα κάνεις, θα τρέχεις από το ένα δωμάτιο στο άλλο? Αν χρειαστεί. Πάντα μόνο, εδώ είστε. Εκτός αν βρεθούμε όλοι στο ίδιο δωμάτιο. Ναι, έτσι θα γλιτώσει και το τρέξιμο. Ε, και τρίτο κόμμενο η Λίλα. Μέχρι πέντε άτομα θεωρείται δεσμός. Μα ο Μάξ πρέπει να είναι. Πήγε για τσιγάρα. Okay. Ποιος παρήγγειλε, στρίπερ? Άντε μωρέ, τι κάνετε τόση ώρα? Μίλαγα με την Κατερίνα. Και γιατί δεν έρχεστε μέσα? Με συγγνώμη ρε Μιχάλη μου, αλλά η Κατερίνα έχει προβλήματα στο γάμο της με το Φώτη. Η τουαλέτα μου πάνε τα παιδιά είναι από εδώ, ε. Δεν μπορείς, είναι άλλος. Ποιος άλλος, αφού όλοι είναι μέσα? Ο Μάκης είναι. Ναι.
Και μέχρι να φύγει ο Μάικς από την τουαλέτα και να φύγει από το σπίτι με οποιονδήποτε τρόπο, εμείς πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να σε απασχολήσουμε. Μωρό μου! Όποιος διευθυντής πολυεθνικής έχει εμπιστευτεί πραγματικά σημαντική θέση η γυναίκα, το έχει μετανιώσει. Πιο ρατσιστική δήλωση δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Είναι τόσο ρατσιστικό όσο το ότι οι κοντοί δεν μπορούν να παίξουν μπάσκετ. Από τότε που η Εύα έκοψε το μήλο, η παγκόσμια ιστορία έχει αποδείξει ότι αν ακολουθήσει ένα πρόβλημα ως την πηγή του, σχεδόν πάντα θα βρει εκεί μια γυναίκα. Συγγνώμη, τη δανείζω μου λίγο. Τι έγινε? Εγώ μάτσο είναι στο χόλι. Το παιδί ήταν μέσα στο σπίτι. Μπάτσο ήταν, να τον διώχναμε. Έτσι μπαίνει ο κόσμο στα σπίτια, δεν πρέπει να έχει μια δικαστική εντολικά του. Μα πατέθηκε. Όχι, δηλαδή δεν ξέρω. Αλλά έτσι κι αλλιώ για να ψάξει το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται δικαστική εντολή. Νομίζω. Καλά, α γιατίσουμε την ψυχραιμία μα και πρέπει να δούμε τι να το διώξουμε. Εγώ να φεύγω. Ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Όχι, μπορεί να περιμένει λίγο γιατί έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι θα σε ενδιαφέρει πολύ. Σ' ακούω. Είναι προσωπικό. Μπορεί να μπει πάλι στην κουζίνα και έχει έρθει ο διαχειριστή για τα κοινόχρηστάκια. Εντάξει, έχει 5 λεπτά. Ο χρόνο μου είναι πολύτιμο για να περιμένω στην κουζίνα σου. Βεβαίω. Εδώ ρε παιδάκι μου, γιατί δεν τον αφήνει να φύγει να γίνει μια από τι συμφορέ. Έχουμε μαζευτεί τόσο εδώ πέρα. Ναι, εντάξει. Είσαι καλά, να δίνω δικαιώματα τώρα στον Τζέιμ Βάιντ να δίνει αστυνομία σπίτι μου. Αν δεν θέλει να δίνει δικαιώματα, να παρακαλά να μην πάει στα μέσα δωμάτια. Γιατί τι γίνεται στα μέσα δωμάτια? Παιδιά μου, βοήθεια. Λοιπόν, έχουμε κλειδώσει τον Κωνσταντίνο στην τουαλέτα και ο Μιχάλης είναι με τη Λίλα στο δωμάτιο και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό γίνεται στα μέσα δωμάτια. Ο Μπάτσος τι δουλειά έχει στο χολ? Παιδί, μισό. Λοιπόν, Κατερίνα, θα μπαίνω στην κουζίνα, θα απασχολήσω τον James White και θα τον αφήσει για κανένα λόγο να βγει έξω και να μην πειράξει τα σιρτάρια μου. Ναι. Και εσύ θα τα μαζί μου. Στη Λίλα ποιο θα πάει? Θα στείλουμε κάποιο πιο χρήσιμο. Ολυμπιακός Ατρόμητος 3-0. Ναι, ρε κοριτσάκι, μου έτσι το πέτσα. Συγγνώμη, τον Μπάτσο, να αφήσατε μόνο τον Μπάτσο. Όχι, με τον Τζέμπα είναι. Παναγιά μου, στην κουζίνα. Και να σου πω, δηλαδή, στον ελεύθερο χρόνο τι ακριβώς κάνεις? Καλά DVD, τέτοια. Α, περίεργο. Εγώ νομίζω ότι οι κοιλιές είστε στη λάσπη και τρώτε ξυλοκέρατα. Μην νομίζεις. Και εμείς οι αστυνομικοί συνηθισμένοι άνθρωποι είμαστε. Τώρα υπερβάλλεις λίγο. Άνθρωποι. Εγώ μικρός έβλεπα Batman. Γι' αυτό έγινε αστυνομικός. Ονειρευόμουν κάποια μέρα να σώζω ανυπεράσπιστους ανθρώπους. Και τελικά καταλήξατε να τους βαράτε. Λοιπόν, εντάξει, φτάνει. Φτάνει. Σας θυμάμαι. Πολύ συμπαθητική ψυχονομία. Σε το αγαπητό μας όργανο. Τι κάνετε? Λοιπόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Ο Μάκης είναι που πήγε για τσιγάρα. Και την άλλη φορά έτσι είχαμε πει. Δεν θα ανοίξετε. Δεν θα ανοίξουμε, σοβαροί άνθρωποι είμαστε. Γιατί τι κάναμε, νομοταγείς πολίτες είμαστε. Τι είμαστε, αντίστακτοι έμποροι που πουλάνε στον κόσμο ουσίες και καταστρέφουν τον εγκέφαλό τους και τον κάνουν πουρέ? Πάλι ανάπτωση άνοιξε. Μιλή, πάμε μέσα, μωρέ. Πάμε μέσα. Θα ξαναπούμε. Ο ένας είναι κλειδωμένος στην τουαλέτα και ο άλλος είναι μέσα στη Λίλα. Για αυτό το κορίτσι είναι πολύ προβλέψιμο. Λοιπόν, άκου τώρα. Πάω να δω ποιος είναι. Αν δεν είναι κανένας γνώμενος της Λίλας, μπορούμε να τον βγάλουμε έξω. Το καταλάβες? Είναι πολύ απλό. Ναι, ναι. Περίμενε. Λίλα, τι γίνεται? Γεια, τι γίνεται? Ο Μπίλης είμαι φίλος των παιδιών. Τι έχει πάει την πόρτα? Κολλάει μερικές φορές, αλλά μην ανησυχείς. Θα την ανοίξω εγώ με τα εργαλεία μου. Θα πάρει ο Ραντ. Πά, σε 2 λεπτά θα σε έξω. Ω, πού είσαι στην τόση ώρα? Πήρα τα μάξι της δράνιας και δεν έβρισκα την όπιστε. Και αυτά εδώ τι είναι? Τα έχεις στο πορτμπαγκάζ και έπρεπε να τους τα ανεβάσω. Θέλω να βοηθήσω. Όχι, όχι, όχι. Άστα, θα τα πάω εγώ. Μπορεί να συγκινηθεί και να με συγχωρέσει για αυτό που έγινε με το Βάιτ. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε. Ναι, κοιτάξτε κύριε Όργανο, δεν ξέρω τι εντύπωση σας δώσαμε η παρέα μου κι εγώ, αλλά είμαστε απόλυτα νομοταγείς πολίτες. Ράνια, κοίτα τη σοβαρά! Μην κοιτάτε, ζήτησα, εγώ θα κοιτάξω. Γιατί? Γιατί? Γιατί είναι μπροστά εσύ, Όργα. Μάικη, πήγαινε τα μέσα, σε παρακαλώ, δεν βλέπεις να με επισκέψεις. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε 63834. Αυτό το παιδί έχει μονίμως διάθεση και τρελίτσες. Εσύ με τι ασχολείσαι, Κατερίνα? Γκαρσόνα είμαι. Αλλά δεν είναι αυτό που ήθελες να κάνεις. Εντάξει, εγώ βασικά δούλευα σε εφημερίδα. Αλλά παραιτήθηκα γιατί κανένας δεν μου δίνει σημασία και είπα να τους αποδείξω την αξία μου. Βέβαια, δεν έχω καταφέρει να τους αποδείξω και τίποτα μέχρι στιγμής. Κύριε Τζέιμς, εσείς είστε διευθυντής. Αν ερχόμουν σε εσάς για ίντερβιου, δεν θα μου τη δίνατε τη δουλειά? Όχι. Γιατί?
Εμείς οι διευθυντές είμαστε σαν τα σκυλιά. Μυριζόμαστε το φόβο από μακριά. Αν εσύ δεν μπορείς να πεις στον εαυτό σου ότι μπορείς να κάνεις κάτι καλά, πώς θα πεις σε μένα στο να θέσουν. Ναι, αλλά κι εγώ πώς θα είμαι σίγουρη ότι μπορώ να το κάνω καλά. Οι περισσότεροι άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, σχεδόν πάντα αποδεικνύονται σωστοί. Ευκαιρία θα δώσεις σε αυτόν που πιστεύει ότι μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του. Μετά θα το δοκιμάσεις και στην πράξη για να δεις αν αυτό που πιστεύει μπορεί να το κάνει κιόλας. Ξέρεις τι είναι αυτά, ρε, που βαλιά. Για δαντρολιβανιά μου κάνε, μάλλον. Τι λείπετε. Το κακό σε κυριότερο, πάμε εδώ μέσα. Άντε, ρε, μέσα. Λίγο υπομονή, Κωνσταντίνε μου. Βγήκε ο Μάξ από το τουαλέτα. Όχι ακόμα, κι εγώ γι' αυτό περιμένω. Ναι, μωρό, πού πας, ξανά έλα μέσα. Τι είναι. Εσύ δεν είσαι στο τουαλέτα. Όχι, στο διάδρομο είμαι. Εκτός κι αν τόσο καιρό κατουρούσες σε λάθος μέρος. Και ποιος είναι μέσα. Και εσύ είσαι ένα ρε Μιχάλη. Το απουσιολόγιο σε βάλαμε να κατάς. Έλα μέσα. Άσε με, πάω για νερό. Θα κάτσει εδώ και θα μιλήσει σε κανένα, κατάλαβες. Μπα, γιατί τιμωρία είμαι. Όχι, ρε, αυτά εδώ είναι αποδείξεις εγκλήματος. Αν τα δει ο μπάτσος, θα πάμε μέσα, κατάλαβες. Εντάξει. Πάντε. Όπα, όπα, πού πας εσύ. Στην κουζίνα. Μισό. Δεν θυμάμαι πια, είναι ασφαλές να πάει αυτό στην κουζίνα. Κουζίνα. No problem. Κουζίνα, μπορείτε να περάσετε. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι γίναμε εδώ πέρα, τροχονόμοι κι εμείς. Πολύ κόσμο έχετε. Υπερβολικά πολύ, για να αραιώνουμε λοιπόν, λέω τώρα. Μήπως μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς θέλετε. Πάμε στο σαλόνι. Δεν γίνεται έτσι εδώ στο όρθιο. Δεν αυτό πράγιο. Γιατί πλάκα δεν έχει. Ακόμα να βάλετε τον Κωνσταντίνο έξω. Έχουμε και ένα πρόβλημα, να ξέρεις. Ο Μάικς έφερε στο σπίτι του παπαδού να την καλεί την όμορφη της στρογγυλή. Εντάξει, ας βάλουμε πρώτα αυτόν γιατί από τα μπες βγες έχω ας την μπάλα. Ρε Φώτη, σε παρακαλώ, μπορείς να κρατήσεις ένα δεκάλεπτο το Μιχάλη στην κουζίνα. Θα προσπαθήσω, αν και σε αυτό το σπίτι παίζει μια τράμπα πληθυσμό μεταξύ των δωματίων και δεν ξέρω, δεν μπορώ να στέκω σχεδόν. Δεν καταλαβαίνω τι είπες, μπορείς να κρατήσεις τον Μιχάλη στην κουζίνα μέχρι να βγάλουμε τον Κωνσταντίνο. Ναι. Έτσι, αναλυτικά να απαντάς, να συνεννοούμαστε. Ξέρεις εσύ τη δουλειά έχει ο αστυνομικός στο χώρο. Πόσο κόσμο έχετε στο σπίτι? Πολύ. Αλλάζει συνέχεια αριθμός. Πάω μια βόλτα στο χώρο, είμαι σίγουρος ότι κάτι μπορώ να κάνω. Όχι, 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 δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται, κύριε Τζέιμς. Ακούστε, μου αναθέσανε να σας κρατήσω στην κουζίνα. Και πιστεύω ότι αυτό μπορώ να το καταφέρω, ε. Ένα από τα μυστικά που πρέπει να μάθεις αν θες να κάνεις καριέρα είναι με ποιους αντιπάλους δεν πρέπει ποτέ να τα βάζεις. Λοιπόν, δεν περνάμε στο προκείμενο. Ναι. Α, μπλεξίματα με την αστυνομία. Όχι, μία κλίση για υπερβολική ταχύτητα. Προς το παρόν. Σκάσε τζάμπα. Είναι σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Μπορώ να βοηθήσω. Γιατί έχετε εμπειρία, σας έχουν συλλάβει πολλές φορές. Είναι προσωπικό το ζήτημα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα. Φώτη μου, μπορείς να κάνεις λεπτά εδώ που σε θέλω. Όχι, προέχει κουζίνα. Μήπως θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτήν την υπέροχη κουβέντα που έχουμε αύριο στο γραφείο. Βεβαίως. Όπως ξέρεις όμως, έχει συμβατική υποχρέωση να ενημερώνεις την εταιρεία για οποιαδήποτε εμπλοκή σου σε ποινική διαδικασία. Βεβαίως. Αν εμπλακώ, θα σας ενημερώσω. Προς το παρόν το λέω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Μπορείτε να φύγετε από το σπίτι μου. Με έφερε ο Μάκης με τη λιμουζίνα. Ο Μάκης δεν μπορεί να σας γυρίσει με τη λιμουζίνα. Θα σας δώσω εγώ λεφτά και για ταξί. Χάρηκα που γνωριστήκαμε. Δεν θα θέλαμε να παραγνωριστούμε, αλλά ξεπερδόμαστε με την αστυνομία. Τόση ώρα ξεκλειδώσετε την πόρτα. Δεν είμαστε και κλειδαράδες. Γιατί να φύγουμε έτσι όπως όπως. Γιατί να πω στην εμά, Κωνσταντίνε, δεν θα πήγε η ώρα, δεν θα βρούμε καμιά ταινία, έλα. Είσαι σίγουρη ότι δεν κρύβεις κάτι μέσα. Δεν καταλαβαίνω, τι να κρύβω. Ναρκωτικά, κανένα γκόμενο, καμιά επιδρομή της αστυνομίας, έλα, για ποιον πέρασες. Εντάξει, συγγνώμη, ίσως υπερβάλλω λίγο. Και βέβαια υπερβάλλεις.
αλλά η Λίνα δεν είναι γυναίκα, είναι αποφυμωτής. Πάπα ρε φίλε, πού πας? Στη Λίνα. Τι να κάνεις στη Λίνα, και ποιος θα μαγειρέψει? Εγώ, να μαγειρέψει η γυναίκα σου. Εγώ μόνο μακαρόνια ξέρω. Η γυναίκα μου ούτε μακαρόνια δεν ξέρει. Έλα, εντάξει, μια φορά τα είχα πετύχει τα μακαρόνια. Ναι, εντάξει, κοριτσάκι μου, αλλά δεν ήρθαμε να φάμε. Δεν ήρθαμε να παίξουμε με την τύχη μας. Να σου πω, τι σάλτσα ξέρεις να φτιάχνεις? Καρμπονάρα. Thriller. Όχι, μια ήρεμη ταινία να δούμε. Το thriller το ζήσαμε. Τι τώρα? Είναι δεις εκεί πίσω? Όχι, δεν είδα εκεί πίσω, δεν μας ενδιαφέρει τι είναι εκεί πίσω. Γι' αυτό το λένε εκεί πίσω, γιατί το έχουμε αφήσει πίσω μας. Ναι, αλλά μια γλάστρα χτύπησε έναν άνθρωπο. Για ποιο λόγο θα έχει γλάστρα? Δεν μπορούμε να ανακατευόμαστε στα προσωπικά των άλλων. Έλα, πώς να δίνει, σε παρακαλώ, μην πας από το σπίτι. Στο Λαντόρ να με πας. Μιχάλη μου, καρπονάρα θα φτιάξεις? Περίπου. Άντε, για να δούμε πώς είναι αυτό το περίπου. Σε λίγο θα πάω μέσα εγώ να δω τι γίνεται. Όπα. Τι κάνεις, παιδάκι μου? Φτιάχτω. Κάτσε, παιδί μου, να το φτιάξω την πλάτη. Χαίστηκα για τώρα. Ας την κράτα. Δηλαδή, πει, κοίτα εκεί πώς γίνεται μια καρδιά. Σταμάτα, μωρέ. Φάμε. Κάποια στιγμή στην γιατρό μου απέκτησε τις μαλακίες. Να σε καλά. Φώτη. Κοιτάξτε, ο λόγος που ήρθα, δηλαδή... Πες το, Χριστιανέ μου, και μας ταύρωσες. Δεν έχει ξανά κάνει σύλληψη. Μας διαβάζει τα δικαιώματά μας και μετά έρχονται οι κάμερες, οι δημοσιογράφοι. Κλακ, κλακ. Διαστημικό. Πάντα ήθελα να δω πώς φαίνεται η μάπα μου με αυτά τα τετραγωνάκια που βάζουν. Καλύτερη. Για ποιο πράγμα να σας συλλάβω? Κρύβεται κάτι που δεν ξέρω? Μισό. Δηλαδή. Δεν μας υποπτεύεστε για τίποτα? Όχι. Καλά, και τι ήρθες, ρε φίλε? Στα πλαίσια βελτίωσης των καλών δημοσίων σχέσεων της αστυνομίας. Ήρθα για. Για προσωπικό ζήτημα. Α, αν θέλετε να πάτε προς νερού σας, να σας ενημερώσω ότι έχει φοβερό συνωστισμό αυτή τη στιγμή στην τουαλέτα. Ήθελα αν γινόταν να μιλήσω με τη φίλη σας. Ήθελα να της μιλήσω και την ώρα που σας έκοφα την κλίση, αλλά δίλιασα. Την κλίση την έκοψε όμως, έτσι? Εκείνη τη στιγμή τα χάσα. Μετά σκέφτηκα πως άξιζε να προσπαθήσω. Κακός! Πάντα να εμπιστεύεστε τα αρχικά σας ένστικτα. Είναι μέσα. Θα ήθελα να της μιλήσω. Πάρτε χαρτάκι από εκεί, υπάρχει ουρά. Κοιτάξτε να δείτε, η Λίλα μας είναι πάρα πολύ απασχολημένη αυτή τη στιγμή. Ο Ερυγενής νούμερο 3 να πάει σπίτι του. Δεν ήρθα εδώ για τη Λίλα. Στην άλλη κοπέλα θέλω να μιλήσω, την Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι αθώα. Όχι, Φώτη μου, μην ανησυχείς. Ο κύριος δεν τη θέλει για να την ανακρίνει. Ανησύχησε, Φώτη, τη θέλει για μένα. Τι λες, ρε? Τι λες? Ακούστε, αγαπητέ φίλε Οργανό. Εκτιμούμε βαθύτατα τις προθέσεις σας, αλλά την Κατερίνα την έχουμε δώσει. Η μόνη διαθέσιμη στο ράφι αυτή τη στιγμή είναι η Ράνια. Άμα είστε διατεθειμένος να κατεβάσετε λίγο τα στάνταρ σας, κάτι μπορούμε να κάνουμε και για εσάς. Βρες το διάλο! Αλλά κι εσείς ήρθατε εδώ να ζητήσετε την κοπέλα έτσι με άδεια χέρια, χωρίς μια ανθρωδέσμη. Πώς περιμένετε να σας δώσουμε, ξέρω, σκύρι? Δεν τη δίνουμε, κύριε. Τρομάζω. Τι εννοείτε τη δώσα την Κατερίνα? Εννοείται δηλαδή ότι έχει σχέση και η σχέση αυτή έχει καταλήξει κάπου? Στον δρόμο. Ποιο δρόμο, ρε, τι λες, Πασκάλα? Κύριε Πολιτσμάνε, πάρτε με και συλλάβετε τα μέσα, σας παρακαλώ δηλαδή. Γιατί? Γιατί ο μόνος τρόπος για να βρω εγώ την ηρεμία μου είναι να μπω στη φυλακή. Εγώ παρόλα αυτά την έχω την ηρεμία μου, δεν χρειάζεται να πάω φυλακή. Αν την βρω, αν θες να πας, να, εδώ είναι ο κύριος, να πάτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ποιος να είναι? Δεν θέλω να ξέρω. Είμαστε γεμάτοι, δεν δεχόμαστε άλλους. Είμαστε για την απογραφή. Πόσοι μένουν σε αυτό το σπίτι? Όλοι. Κανένας δεν λέει να φύγει. Ωραία. Εγώ τι αριθμό όμως να γράψω? Θα σας γελάσω. Αφού λοιπόν, Φώτη μου, δεν θες να πας φυλακή, τότε η Κατερίνα δεν έχει και τόσο σοβαρή σχέση. Γιατί? Γιατί. Ο αστυνομικός και φίλος μας, πολύ συμπαθητικό παιδί από εδώ, πρέπει να κάτσει εδώ και να μιλήσει στην Κατερίνα με την ησυχία του. Παιδιά, εγώ για την κοπέλα ήρθα. Ηρεμήστε, δεν θα πάει κανείς φυλακή. Καλά, μην μπαίνεις και όλο γι' αυτό. Γιατί να μην είναι εδώ? Γιατί ο Μάκης αποφάσισε πάλι να γίνει χρήσιμος. Αυτό είναι σίγουρο. Όπως σε βλέπα και με βλέπεις. Λοιπόν, γεια σας. We'll be right back.
κάνεις εδώ, ε? Κρύβο. Ποιος θα στο κουδούνι. Τίποτα, γιατί την απογραφή της έδιωξα. Ωραία, πήγαινε μέσα, μπορεί να σε χρειάζεται η Ρένια. Γιατί δεν πας εσύ. Γιατί αν πάω εγώ θα ξυπνήσει Κρήτη μέσα μου και εκεί που ήμουν να μπω 25 χρόνια για εμπόριο ναρκωτικών θα πάρω το κουμπούρι, θα το σκάσω στο κεφάλι και θα μπω τρεις ισόβια. Πάνω που είχα ηρεμήσει. Άντε, καιρός να ηρεμήσω κι εγώ λίγο. Άντε, να. Γεια σου! Σου λείψαμε! Και μετά τι κάνεις? Συλλοκόβω το ζαμπόν, θες να μου βοηθήσεις? Αχ, όχι, 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 Μιχάλη, μάστο, δεν θες να με κοντά σου με μαχαίρι. Γιατί? Γιατί βασικά εγώ είμαι ο λόγος που οι ασφαλιστικές έβγαλαν την κατηγορία ατυχήματα στο σπίτι. Ξέρεις πόσο ήρθε Παναθηναϊκός ΑΕΚ? Ναι, όχι βέβαια, πού να ξέρω. Ο Τσάμπα μου είπε ότι το κεφάλι σου πιάνει ραδιόφωνο, Super Bowl FM. Ορίστε. Μου είπε ότι κάποια στιγμή που σε κυνηγούσε ο Φώτης με ένα προβολέα, σου είχε αλλάξει τη θέρμανση για να σου πειράξει τον εγκέφαλο. Αλλά κάτι πήγε στραβά και από τότε πιάνει ραδιόφωνο. Συγγνώμη, και ο Τσάμπα πού τα ξέρει όλα αυτά? Πήγε με τον άντρα σου σε ένα γιατρό. Αυτό σου το είπε. Καλά, δεν σου έχουν πει τίποτα. Θα τον σκοτώσω. Καταρίνα! Βγαίνεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι γλάστρες είναι κάτω πεσμένοι στον δρόμο. Συγγνώμη, μα γιατί σκεφτόσουν, α? Όχι αυτό, μη μου πεις ξέρω. Τίποτα. Το μόνο που ήθελα ήταν να ξεφορτωθώ τις αποδείξεις. Αν δηλαδή αν βρουν 6 γλάστρες με ειδική κάναβη κάτω από το μπαλκόνι μας, αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Πού θα ξέρουν τώρα ότι είναι δικές μας? Το γεγονός ότι έχουν τα δακτυλικά αποτυπώματα ολονών πάντω τους δεν σου λέει τίποτα. Φόρεσες χάπια, δεν φόρεσες χάπια. Αυτή την ψύχωση που έχετε με τα γάντια πρέπει να την κοιτάξετε. Στο δωμάτιο του Μικά βρίσκεται ο James White. Ναι, ναι, έφυγε, τι κάνετε? Έφευγε, αλλά το πέτυχε μια κλέστα στο κεφάλι. Του Μακή? Δεν ξέρω, μάλλον, προφανώς. Εκτός κι αν βγήκε καμιά γκρέα και πέταξε μια κλέστα. Δεν ξέρεις, την προηγούμενη εβδομάδα είχε θεθεί από το Σικάγο. Μπορεί να έχουν επηρεαστεί. Όχι, ο σχιζοφρενής δολοφόνος με τις γλάστρες. Εμένα λέει έτσι. Μπράβο, Μάκη μου, μπράβο. Jackpot πέτυχες πάλι. Όχι, το James White. Τα παιδάκια μου με την γλάστρα, θέλω τα καλά σου. Στο μπαλκόνι πάω! Γιατί? Αυτή η μέθοδος λειτουργεί, κάτι ήξερε η βασιλιά του! Δεν πειράζει, αρκετούς μας έφερες για σήμερα, αυτή καλή μέρα. Αν ήξερες τι πέτυχε ο Μάκης! Ναι, ξέρει, αφεντικό της είναι. Πώς καλό, James White. Οπα, αυτός είναι ο άσχημος ξερακιανός με τα σπηδιά στη μούρη. Ναι, επειδή δεν έχει σπηλιά στη μούρη, πάω να δω την υπόλοιπο σώμα. Σιγά, μωρή μου, καλέ στο μάτι. Περίμενε λιγάκι. Τι κάνει μέσα ο Κωνσταντίνος? Κάνε το μάγο στο κεφάλι του Βάιτ. Μιχάλης, πού είναι ο Μιχάλης? Μέσα. Μην είναι ο Μιχάλης. Γεια μου, πείτε μου. Τι πάθατε, ρε? Παιδιά, δεν γίνεται. Παίρνω τον Κωνσταντίνο και φεύγω. Καλά που το κατάλαβες. Η Κατερίνα είναι μέσα, απασχολεί τον αστυνομικό. Τι εννοείς, πώς τον απασχολεί δηλαδή? Δεν ξέρω, τώρα αυτό είναι προσωπικό της θέμα. Λοιπόν, εγώ πάω μέσα, έτσι. Δεν έχεις να πας πουθενά. Πρέπει πρώτα να ξεφορτωθούμε τα ναρκωτικά και το πτώμα. Και την βαλίτσα με το χρήμα. Τι έγινε, έχασα κάτι, υπάρχει και βαλίτσα με λεφτά? Όχι, αυτό το πάω για να κάνω εντύπωση. Δεν γνωρίζω συχνά κοπέλες. Δεν φαίνεται αυτό. Εννοώ κοπέλες τόσο ξεχωριστές όσο εσύ. Ευχαριστώ πολύ, με κολακεύεις. Αλλά νομίζω ότι με έχεις εξειδανικεύσει λίγο. Τι λες, Κατερίνα? Εσύ είσαι ένα κορίτσι πολύ διαφορετικό από τα άλλα. Φαίνεται αυτό. Βέβαια, ναι. Ότι είμαι, είμαι. Δεν υπάρχουν πολλά κορίτσια που να κάνουν τόσες ζημιές όσες εγώ. Κατερίνα, έχουμε αργήσει, πρέπει να φύγουμε, σήκω. Ναι, Φώτη, μα απλώς έχουμε μία συζήτηση εδώ με τον Χρήστο. Ο Χρήστος είναι μέλος στη Λέσχη Σκακιού. Επίτιμο μέλος. Εντάξει, Κλάιν, αυτά μπορείτε να τα πείτε και πιο μακριά. Μα γιατί, Φώτη, μα εγώ δεν γνωρίζω συχνά κόσμο τώρα τελευταία. Εντάξει, λοιπόν, θα κάτσω κι εγώ εδώ. Πάμε να μην μείνουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους, μπορεί να χρειάζεται γιατρό. Δεν περάζει, θα τον αναλάβουν οι αρπάμες. Ο Μιχάλης. Ο Κωνσταντίνος. Ναι, τα παιδιά μου είπαν ότι έφτιαξες πολύ ωραία καρμπονάρα. Ναι. Τέλεια. Πού πας, φεύγεις? Ναι, έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο και θα μου πάει σπίτι ο Κωνσταντίνος. Κι εγώ. Ρε Μιχάλη, κρυώνω πάνω στη μηχανή. Δεν μπορώ. Με σχόλου τώρα το κεφάλι μου να σπάσει. Να σπάσει πάει. Πάω. Και καρμπονάρα, δεν την τελείωσες. Ποια καρμπονάρα, ρε φίλε, με ποιον έφυγε η Λίλα? Είμαστε σοβαροί. Ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι της παρέας. Και εγώ γιατί δεν τον έχω γνωρίσει? Γιατί δεν είναι τόσο της παρέας. Είναι ο κόμενος της Ρένιας.
ήταν αυτός. Ο γκόμενος της Ράνιας. Και στον ελεύθερο σου χρόνο τι κάνεις, Χριστό μου? Πολλά πράγματα, αλλά κατά βάση τηλεόραση. Όταν σώζεις όλη μέρα την υπεράσπιση στους πολίτες, το βράδυ θέλεις λίγο να ξεκουραστείς. Βέβαια, θέλεις, δεν θέλεις. Δεν μπορώ με αυτόν εδώ. Μ' αγχώνει. Κατερινά, πάμε λίγο έξω. Μισό λεπτό, Φώτη, μου συζητάμε με τον άνθρωπο, δεν βλέπεις? Ναι, εντάξει, μισό λεπτάκι, θα στην καθυστερήσω για λίγο. Για πάμε λίγο έξω. Φώτη, τι κάνεις? Για πάμε. Λίγα, για να αργήσουμε. Πάμε, για πάμε λίγο έξω. Φώτη, τι κάνεις, παιδάκι, μίσε με τα καλά σου. Τι είναι αυτά, ρε, τι είναι αυτά, κάθεσαι και κολοτρίβεσαι με τον κολόμπατσο. Τι κολοτρίβομαι, ρε, Φώτη, το ρόλο μου έπεσαν. Τι είναι, ζηλεύουμε, Φώτη? Δεν με πιστεύεσαι, μήπως? Για συγγνώμη, σας διακόπτω. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό που θέλετε να λύσετε κονιάκα σε αυτή τη στιγμή. Αλλά μήπως, λέω, μήπως. Να το κάνουμε μια στιγμή που δεν θα είναι εδώ η μπάτση. Που δεν θα διαπράττουμε 15 ποινικά αδικήματα μαζί. Τα μέτρησε ή τι για τότε? Δεν είναι, εγώ σε εμπιστεύομαι. Ωραία, πήγαινε να βοηθήσει τα παιδιά τότε και άφησε με εμένα να απασχολήσω τον άνθρωπο. Έλα, Φώτη. Ναι, άσε την απασχολήσει τον άνθρωπο. Δεν έχει να απασχολήσει κανέναν άνθρωπο. Ξύπνησε η κρύπη μέσα. Τώρα βρήκε. Κοιτάξτε, ρε, είπαμε να παίξει το ρόλο σου, αλλά με ένα μέτρο. Κατερίνα, είμαστε παντρεμένοι, να το θυμάσαι αυτό. Φώτη, το θυμάμαι αυτό κάθε φορά που μεταδίδω σκορ. Γιατί εξαιτίας σου εγώ εκπέμπω στους 108 και 3 στα FM και στους 400 στα μεσαία. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή? Τι είναι αυτό? Ο Μιχάλης μου το είπε, που του το είπε τζάμπα. Και προφανώς το ξέρει όλη η παρέα εκτός από μένα, έτσι? Πάμε γρήγορα, λεπτά με τα εισόδημα. Εντάξει, θα στο έλεγα, γι' αυτό έφερα τα λουλούδια. Αλλά μου έδειξες εσύ τις παπαρούνες και από τότε δεν έχουμε ηρεμήσει ούτε δευτερόλεπτο. Τις παπαρούνες τις πήρα, Φώτη, μόνο και μόνο για να σε κρατήσω λίγο στο σπίτι μας. Και να μην ξημεροπλαδιάζεσαι στις Ρίας. Αλλά αν είναι να την τρώω εγώ στη μάπα κάθε μέρα, να τρως και εσύ στη μάπα τον αστυνομικό τότε. Μπράβο, Κατερινάκη! Θα ξεκολλήσετε εσείς από το χολ. Είναι βαρύς ο άτιμος. Ο τελευταίος άνθρωπος που δικαιούται να μου κάνει κοινή ζήλια είσαι εσύ. Ρε πλάκα μου κάνεις τώρα. Το ίδιο πράγμα είναι η Ρία και το ίδιο είναι ο Κολόμπατσος. Όχι βέβαια. Γιατί ο Κολόμπατσος δεν είναι πρώην μου. Κοίτα να δεις, ρε παιδιά. Ρε χίλιες φορές το έχω πει. Με τη Ρία είμαστε μόνο φίλοι. Ωραία, Φώτη, να βρω κι εγώ ένα φίλο τότε. Να πάρω το Χάρη ένα τηλέφωνο να δούμε τι κάνει το παλικάρι τόσες μέρες, ε. Φώτη, κοίτα να δεις. Είμαστε τρεις αυτή τη σχέση. Και εμένα τα μαθηματικά μου λυπάμαι, αλλά είναι περιορισμένα. Δεν ξέρω να διαχειρίζομαι αριθμούς μεγαλύτερους του δύο. Πήγαινε να βοηθήσει τα παιδιά και μην ανησυχείς για τον μπάτσο. Ο μοναδικός λόγος που έδειξα λίγο υπερβολικό ενδιαφέρον ήταν για να σε κάνω να καταλάβεις πώς αισθάνομαι κάθε φορά που έρχεται η Ρία σπίτι μας. Ίδιο έχει. Θα ξεκολλήσετε εσείς επιτέλους από το χολ. Τα βρήκα τα κλειδιά. Μπράβο, μωρό μου. Ξέρεις, μου αρέσει που περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί. Ναι, έλα, πάτε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ξεφορτωθούμε αυτά και θα πάστε με το Μάκη και τον Κάτσι στο σπίτι. Δεν θέλω να μείνω μόνο με το Μάκη. Αφού είναι και το αφεντικό σου μαζί. Το αφεντικό μου είναι ανέστητο, με όλες τις σημασίες της λέξεως. Ναι, αλλά μόνο ο Μάκης ξέρει που μένει ο Γουάιτ. Εκτός και αν θες να κάνουμε τράπα, να πάει ο Μπίλι μαζί του και να έρθει μαζί μου. Όχι. Όχι, θα πάω εγώ γιατί θέλω να δω το σπίτι του. Τότε τι μας πιτήρει στο μυαλό. Πήγαινε με το Μάκη να τελειώνουμε. Σκατά, σκατά, σκατά. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από μια βραδινή βόλτα με το αυτοκίνητο. Ο νυχτερινός ουρανός, τα αστέρια. Το πτώμα στο διπλανό κάθισμα. Ζωντανός είναι ο άνθρωπος. Γιατί κάνεις μισές δουλειές, Μάκη μου, γι' αυτό. Αν είχες σκοτωθεί, θα είχες πάρει τη θέση της διευθύντριας. Πλάκα κάνω, ρε Μάκη, μην έχουμε άλλα τώρα. Για να τρομάζεις σημαίνει πως ξέρεις ότι θα έκανα τα πάντα για σένα. Σημαίνει πως έχει φοβηθεί το μάτι μου, Μάκη μου, αυτό σημαίνει. Άντε να βγω. Έχασα τα μισά μου χρόνια. Να σου πω κάτι χωρίς να τσαντιστείς. Τι? Η Κατερίνα έχει δίκιο για τη Ρία. Ρε Φώτη, δηλαδή μέρα παραμέρα βγαίνετε μαζί. Φτιάξατε τον κήπο της μαζί. Έρχεται σπίτι σου, μαγειρεύει. Ναι, γίνονται όλα αυτά. Είμαστε φίλοι. Ναι, αλλά άμα περνάς ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής σου μαζί της, έχει δίκιο και η Κατερίνα. Σε αυτή τη σχέση είστε τρεις. Και τι κάνω? Βασικά έχεις το ίδιο πρόβλημα με τη Λίλα. Πρέπει να διαλέξεις. Εντάξει, δεν λέω να μην τη βλέπεις καθόλου, αλλά αν δεν θέλεις η Κατερίνα να νιώθει απειλημένη, πρέπει να αραιώσετε. Ναι, και αν δεν θέλω να αραιώσουμε? Ρε εσύ,
Τόση ώρα και δεν έχει ξυπνήσει. Μήπως να φωνάζαμε κανένα γιατρό. Σε καλά, μωρέ, μια χαρά θα είναι. Και όπως δεν έχει ξερέκτη, κακό σκυλί, ψόφο δεν έχει. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να ξυπνήσει με αμνησία για να μας κάνει κοιμήσει. Άντε, λοιπόν. Πώς θες να ξεκινήσεις και να μας δίνει να ψάχνει τα πράγματα που δεις. Μια πατήτσα θα ρίξω. Θα μπλέξουμε. Σώσε, παιδί μου, σώσε, παιδί μου. Τι είναι αυτό. Σήκωσε, 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 κλείστε, κλείστε, κλείστε. Τι κάνετε εσύ εδώ. Λιποθυμήσατε και σας φέραμε σπίτι. Σας χτύπησε εδώ ο χασίσης στο κεφάλι. Και γιατί έχω κάνει μπάλο. Ήταν βαρύ, ήταν πολύ βαρύ. Αστεία με το μάξι, αστεία με το μάξι. Όχι, απλά λιποθυμήσατε και πέφτοντας χτυπήσατε το κεφάλι σας. Αν έπαιρνα την αστυνομία και σας κατήγγειλα για διάρρηξη. Εμείς σας φέραμε εδώ πέρα για να ξυπνήσετε σε ένα οικείο περιβάλλον και εσείς θα πάρετε την αστυνομία. Όχι, τώρα εσύ αυτό θα κάνεις. Σκάσα, μάκι. Και γιατί φεύγατε σαν τους κλέφτες. Εμείς το κάναμε έτσι από υποχρέωση, ηθική υποχρέωση και σας φέραμε. Δεν θα κάτσουμε να παίξουμε και μπίριμπα. Δεν ξέρω και μπίριμπα, βέβαια. Μια φίλη μου λέει ότι είναι σαν το κουμπάνα. Σκάσε, μάκι. Δεν πατούσα και κάτι έπεσε στο κεφάλι μου, σωστά. Μια γλάστρα. Από το βαλκόνι μας έπεσε. Από πυραδολοφονίας. Όχι. Λαϊκή ακατασυρωή. Ο Μάκης από εδώ κρατούσε τη γλάστρα, δεν πρόσεξε πολύ, του έπεσε και σας βρήκε στο κεφάλι κατά τύχη. Συγγνώμη. Θα το σκεφτώ πολύ αν θα δεχτώ τη συγγνώμη σας. Καλή νύχτα. Πάντα. Τι ήταν και αυτό χθες βράδυ, Πω, τι περάσαμε, δώσ' μου ένα λεπτάκι. Παιδιά, εγώ ξύπνησα στις 3. Μια χαρά ξύπνησες, εγώ που είχα και βάρδια πρωινή. Λοιπόν, Λίλα. Όπα, γιατί κορδόθηκες έτσι εσύ. Τι, αυτό που έγινε χθες το βράδυ για κάποιο λόγο έγινε. Ωραία, ποιο λόγο. Όχι ποιο λόγο, Λίλα. Επειδή εσύ δεν μπορείς να αποφασίσεις ποιον από τους δύο θέλεις. Έλα ρε παιδιά, με πιέζετε πάλι, σας το είπα. Δεν θέλω να χάσω κανένα από τους δύο. Ναι, αλλά άμα σε τσακώσουν θα τους χάσεις και τους δύο. Ωραία, θα πάρω τα ρίσκα μου. Κοίτα εσύ να διαλέξεις αν προτιμάς άντρες ή γυναίκες και μετά θα διαλέξω εγώ συγκεκριμένο άντρα. Εγώ διάλεξα. Τα όνειρα σταματήσαν και όλο αυτό ήταν μια περίεργη φάση. Τι περίεργη φάση, μωρέ, που κάθε βράδυ έβλεπες τον εαυτό σου με γυναικεία ρούχα. Τώρα γιατί το περιορίζεις στο ενδυματολογικό. Μπορεί, το υποσυνείδητό μου να ήθελε να μου πει ενδόμηχα ότι θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Θα ξαναρχίσω φυσαρμόνικα. Κακό θα αρχίσεις αυτές τις συζητήσεις. Και εδώ μέσα απαγορεύεται η φυσαρμόνικα. Λιλάκι μου, κοίτα, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν γίνεται να το συνεχίσεις αυτό. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουν και θα τους χάσει και τους δύο έτσι. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, ούτε με να μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Δεν θα μπορούσα να έχω και τους δύο σε ένα. Όχι, γιατί οι άντρες δεν είναι σαμπουάν. Εμ σαμπού, εμ κοντίσιονερ. Ναι, γιατί το σαμπουάν κάνει δύο πράγματα ταυτόχρονα. Οι άντρες όμως. Γιατί δεν μπορούν οι άντρες να κάνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ναι, τι, να βλέπουν ποδόσφαιρο και να πίνουν μπύρες. Το θέμα είναι ότι με τον Κωνσταντίνο μου αρέσουν οι συζητήσεις μας. Με πάει σε θέατρα, πάμε σε ωραία εστιατόρια. Ενώ με τον Μιχάλη είναι πιο φαν, πιο περιπετειώδης. Πάμε βόλτα με τη μηχανή. Το σεξ είναι απίστευτο. Παιδιά, βασικά θα ήθελα να κρατήσω από τον Μιχάλη το σεξ και την περιπέτεια και τη μηχανή και από τον Κωνσταντίνο τις ωραίες μας στιγμές και τις συζητήσεις μας. Σχέση πίτσα, δηλαδή. Θεωρία 305. Αν η σχέση ήταν πίτσα, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Θα βάζαμε ακριβώς τα συστατικά που θέλουμε και θα πετυχαίναμε για μας την τέλεια γεύση. Ζούμε στην εποχή της σχέσης πίτσα. Όλοι ξέρουμε πώς ακριβώς τη θέλουμε, αλλά επειδή τις περισσότερες φορές δεν τη βρίσκουμε ακριβώς με τα υλικά που έχουμε διαλέξει, στο τέλος κανείς δεν τρώει την πίτσα και εμείς καταλήγουμε το πολύ πολύ να βολευτούμε με κάποιο σκορδόψωμο. Παιδιά, τώρα κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα στη σχέση μου με το Φώτη. Κάποια πράγματα που θέλει τα βρίσκει στην πίτσα της Ρίας. Και κάποια άλλα τα βρίσκει στη δική μου την πίτσα. Με τη Ρία δηλαδή πηγαίνω σε συναυλίες, τη φτιάχνει τον κήπο, του μαγειρεύει. Ενώ με μένα. Του συλλαμβάνω για κατοχή ναρκωτικών, ξεθάβει τσαντάκι από τάφου. Αου. Ναι, ρε παιδιά, δεν γίνεται ένας άνθρωπος να συγκεντρώνει όλα αυτά που θέλει σε μια σχέση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και άλλους ανθρώπους στη ζωή μας. Δεν πάει έτσι. Κοιτάς τις πίτσες που είναι διαθέσιμες και διαλέγεις μία που είναι πιο κοντά στις γεύσεις σου. Μία όμως μπορείς να διαλέξεις. Έτσι είναι οι κανόνες. Γιατί είναι έτσι οι κανόνες. Γιατί αλλιώς πληγωνόμαστε, ρε Λίλα. Όπως πληγώθηκες εσύ όταν έμαθες πως ο Νίκος είχε παράλληλη σχέση. Κοιτάξτε, παιδιά, θα διαλέξω. Αλλά
δεν γίνεται εκεί έξω να υπάρχει μία πίτσα, τέλεια πίτσα που να έχει όλα τα υλικά που ονειρευόμουν. Εγώ την έχω βρει την πίτσα μου. Αλλά είναι στην Ιταλία. Πώς πήγε με τον James White? Πάρα πολύ καλά. Δεν τον είδα καθόλου. Ορίστε, κοιτάξτε χάλια. Κοιτάξτε, δηλαδή, συγγνώμη, έτσι. Έτσι την πήρα και εγώ την προαγωγή. Συγγνώμη, δηλαδή. Να, μια χαρά είναι το αφεντικό σου. Κάνε κάτι. Εγώ με τον James δεν είσαι με τα καλύτερα. Το κλειδώνω καλύτερα. Γιατί ξεκλείδωτο το έχεις, δεν το είχα προσέξει. Να σκάσεις, μπορείς. Α, να σου πω. Η φράση που σου λέει στα γαλλικά μάθαμε τι σημαίνει. Να, όχι, δεν μάθαμε με τούτα και με εκείνο το ξέχασα. Να πάρω τηλέφωνο Φώτη. Ε, πάρ το Φώτη, στη δουλειά είναι. Να τον πάρω. Εσείς μιλήσατε χθες βράδυ? Όχι, μωρέ. Κοιμόμουν κιόλας, ήρθε κι αυτό αργά. Α, να σου πω. Πώς είναι ώρα κάνατε εσείς να ξεφορτωθείτε τις γλάστρες εχθές? Χαθήκαμε στο δρόμο, μωρέ, μέχρι να γυρίσει τη λίμωση στο μάκι. Πάντως, παιδιά, εμάς μας έκανε καλό το χθεσινό σκηνικό. Δηλαδή, είπαμε πράγματα, ρε παιδί μου, έτσι που θέλαμε να τα βγάλουμε από μέσα μας. Εγώ, παιδιά, δεν γίνεται να κρύβω μάλλον πίσω από το δάχτυλό μου. Δεν γουστάρω να έρχεται σπίτι μου η Ρία, τελείωσε. Τι, άδικο έχω? Όχι, δίκιο έχεις. Πάω για νερό. Έλα, Φωτή. Να σου πω, δεν άκουσα αυτά που μου λέει ο James White, μπας και μου πεις τι σκάτα εννοεί. Λέγε, ακούω. Περίμενε. Ζεοπλιέται που τι έχεις? Ναι. Έλα, τι λέει? Λοιπόν, σημαίνει στο περίπου τώρα ότι χαίρομαι που ακούσατε τη συμβουλή μου και αλλάξατε τα μαλλιά σας. Τι το κατάλαβα αυτό? Δηλαδή αυτό μου λέει τόσο καιρό, ότι τον αρχνούν τα μαλλιά μου? Κλείσε τώρα γιατί με παίρνει κάποιος, έτσι, άντε γεια. Ναι. Έλα ρε, πήγες στις δουλειές χθες το βράδυ. Τώρα τι θα γίνει να μου κάνεις και εσύ σκηνές ζηλιάς? Η Κατερίνα είπε ότι άργησες να γυρίσεις και αναγκάστηκα να της πω ψέματα για να σε καλύψω. Ναι, ό,τι θέλω έκανα. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα τώρα που έχει αρχίσει. Μπορεί να έχουμε ένα προβληματάκι με την Κατερίνα, αλλά δεν θέλω να ανακατεύεστε όλοι. Ωραία, αυτό να το σκεφτείς την επόμενη φορά που θα χρειαστείς τη βοήθειά μου, εντάξει? Εντάξει, θα το σκεφτώ. Υπάρχει κάπου στον κόσμο η τέλεια πίτσα? Εκείνη που μπορεί να μας πείσει να ξεχάσουμε για πάντα όλες τις υπόλοιπες. Άλλοι την έχουν βρει. When you come through. Άλλοι δοκιμάζουν περισσότερες γεύσεις γιατί δεν μπορούν να αρκεστούν μόνο σε μία. Like άλλοι προβληματίζονται με την επιλογή τους. Κι άλλοι ξέρουν ακριβώς ποια θέλουν, αλλά το εστιατόριο αρνείται να τη σερβίρει. Δεν βγαίνει το κ***ι. Να στο βγάλω εγώ, παπά μου. Όχι, να μην το βγάλεις εσύ, Μπετόβεν. Έχεις αναπτυρά. Έχει ο Μπίλης σου, σερτάρι. Παρακαλώ. Γεια σας, κύριε White. Θα συνεχίσουμε το πληθυντικό? Ναι, αποφάσισα ότι όσο περισσότερη απόσταση μεταξύ μας, τόσο καλύτερα. Ναι, δεν έχετε άδικο. Η χθεσινή μας επαφή μου άφησε ένα καρό μπαλό. Ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή μου λέτε διάφορα γαλλικά και εγώ δεν δίνω πολύ σημασία, έχετε κάποιο πρόβλημα με τα μαλλιά μου? Όχι, τώρα όχι. Όπως σας είπα και χθες, χαίρομαι πάρα πολύ που αλλάξατε τα μαλλιά σας για μένα. Δεν άλλαξα τα μαλλιά μου για σένα. Για σας, εννοώ. Ήθελα μια αλλαγή. Καλά, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσετε. Πρέπει να ξέρετε ότι οι γυναίκες πολλές φορές κάνουν πράγματα απλώς για να μου αρέσουν. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θα ήθελα από εδώ και στο εξής, η σχέση μας να είναι μόνο επαγγελματική και να αποφεύγετε τα σχόλια για την εμφάνισή μου. Από τη στιγμή που η εμφάνισή σας παραμείνει κόσμια, εύχομαι να μην έχω κανένα λόγο να ξανασχοληθώ μαζί σας. Καληνύχτα. Όχι γλάστρα. Ζαρντινιέρα έπρεπε να του έχουμε φέρει στο κεφάλι. Μισό λεπτό θα σας συνδέσω. Φώτη, ο Μπίλης είναι γκάι.
Ultima.